Φτάνουν να λένε για τη Μακεδονία. Τη Μακεδονία το θέμα, για να τελειώσουμε και με αυτό, το έλυσε ο Αλυπασάς. Και θα σα πω πώς το έλυσε, για να ξέρετε τι ωραία που είναι. Λοιπόν, βρήκανε ένα μεγάλο μάρμαρο, τεράστιο μάρμαρο, το βρήκανε σε ένα χωράφι. Και το πήγανε. Το πήρανε, θέλανε να το αγοράσουν οι Γάλλοι. Και πάνε στον Αλυπασά και τώρα μαλώνανε ο Έλληνας, ο Τούρκος, ο Αλβανός, ο Σέρβος, μαλώνανε τι είναι το μάρμαρο, γιατί αυτός, αν σε όποιον δινότανε, αυτός θα έπαιρνε λεφτά. Ο Αλυπασάς λέει, ο Ρεμπύρο, όποιος και να το πουλήσει, εγώ το μερτικό μου θα το πάρω. Η εξουσία. Αλλά για να είναι δίκαιος ο Ρεμπύρο, πρέπει να δω ποιανού είναι. Καθόταν ο Γάλλος εκεί, ο Αλυπασάς το μάρμαρο του είχαν κουβαλήσει και λέει, έλα να του λέει, εσύ δικό σου είναι. Δικό μου λέει και αυτός ο Αλβανός. Έφερε τον Αλβανό, ήταν του Αλβανός αυτός. Για διαβασέ μου λέει και λέει. Λέει αυτός, εμείς δεν έχουμε αλφάβητο λέει, όπως ξέρεις. Φύγε να μην σε βλέπω που ήταν δικό σου. Έλα εδώ λέει του Σλάβου, τι λέει ρε εκεί. Λέει δεν ξέρω, τα γράμματα είναι, α, δεν ξέρω, εμείς δεν έχουμε τέτοια γράμματα, έχουμε άλλα. Φύγε να μην σε βλέπω. Έλα λέει τον Τούρκο, δικό σου είναι και αυτό. Δικό μου λέει ο Τούρκος είναι. Για διάβασέ μου τι λέει. Λέει δεν μπορώ να καταλάβω, δεν είναι αυτά τα δικά μας τα αραβικά, είναι κάτι άλλο. Έλα εδώ ο παλιό Ζαχάρη Έλληνα λέει, για διάβασε λέει. Το είχαν βρει μέσα στη Μακεδονία, στα Σκόπια, από εκεί πάνω δηλαδή. Εκεί το είχαν βρει το μάρμαρο αυτό. Λοιπόν, λέει αυτό. Λέει Ελλάδος απάσης. Εγώ λέει, τι λέει δεν καταλαβαίνω, αλλά να σα διαβάσω ξέρω. Αυτούνου είναι ρε! Τόλισε! Τόλισε! Τόλισε ο άνθρωπος! Με την απλή σοφία, ένας τώρα που ήταν και εχθρός δεν ήταν. Άντε λέει, δώσε μου τα μισά εμένα, του λέει του Γάλλου και δώσε τα μισά σε αυτόν. Του Έλληνα είναι. Λοιπόν, είναι λυμένα από χρόνια και υπάρχουν τρόποι, αλλά εμείς είμαστε προδότες. Λεφτά, παράβες, δόξα, καρέκλα. Και έρχεται μια μέρα ωραία και φυσάει ένας άνεμος και περνάς και λες ποιος πέθανε και σου λέει δεν ξέρεις λέει ο πρωθυπουργός ο τάδε τι λες μανούλα μου πέθανε και δεν γυκολοκοτρώνεις ο γέρος του Μοριά να σου πω μια μέρα θα σου πω το βίο του γέρου του Μοριά να μην τα έκθαμβει να σας πω τι να σου πω το βίο του γέρου θα σου πω του Γαβριήλ που εδώ ήταν στο Αρκάδι και της γριάς αυτής της γριάς της Δασκαλογιάννενας, της Χαρίκλειας της Δασκαλογιάννενας. Αυτό μόνο να σας πω το βίο, σας φτάνει. Για να καταλάβετε τι ανθρώποι και αυτούς τους ανθρώπους ποτέ δεν είναι κουβέντα. Ποτέ. Δεν υπήρξε γένος. Καθόλου. Όλα γίνανε μετά το 45. Ούτε μέχρι το 45. Τίποτα. Μετά το 45 είναι όλα. Η ιστορία αρχίζει από το 45 και μετά. Από τότε που εμφανίστηκε η επίσημη αριστερά στα Ξερονήσια. Από τότε. Τα προηγούμενα δεν υπάρχουν. Τίποτα καθόλου. Και μετά που τελειώσαν τα Ξερονήσια, πρέπει η γη αυτών που ξέρουν για τα Ξερονήσια, δεν πήγανε ποτέ ούτε οι πατεράδες στα Ξερονήσια, να μας διοικούν στο σύμπαν. Αυτή είναι η κατάσταση. Ποιος θα τα δικαιώματα αυτά, οι αμαρτίες οι δικές μας.